Λοιπόν, θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Αίσθηση έχει προκαλέσει πρόταση της εισαγγελέως στη δίκη για την υπόθεση 12χρονης του Κολονού. Η δικαστική λειτουργός πρότεινε την απαλλαγή του βασικού κατηγορουμένου της υπόθεσης για τα κακουργήματα του βιασμού ανήλικης αλλά και της μαστροπίας. Νομικοί που μιλούν στο Μέγκα εκφράζουν αντίθεση, ενώ ο αλγινή αντίπος προκάλεσε η τοποθέτηση της συργόρου ενός εκ των κατηγορουμένων ότι η 12χρονη επέλεξε να εκδίδεται για να επιβιώσει. Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την αυλιά στη δίκη για τη σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης της 12χρονης από τον Κολονό, η εισαγγελική πρόταση σε δικαστές και νόρκους προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και οργή στους συνηγόρους. Η εισαγγελέα ζήτησε την αθώωση λόγω αφιβολιών του βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση του 55χρονου καταστηματάρχη από τον Κολονό για την πράξη του βιασμού της ανήλικης. Η εισαγγελέας κατά πληροφορίες εξέβρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο υπήρξε απειλή σωματική βία ώστε να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα του βιασμού της 12χρονης. Προτάθηκε από την κυρία εισαγγελέα η απαλλαγή λόγω αμφιβολιών για το αδίκημα του βιασμού. Ενώ υπάρχει κατάθεση της 12χρονης που αναφέρει ότι με την χρήση λοιπόν βίας και απειλής έκανε το συγκεκριμένο έγκλημα εις βάρος της. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να μην γίνει αναφορά σε αυτή την κατάθεση της 12χρονης και να πιστεύει η κυρία εισαγγελέας αλακάρτ το παιδί. Όταν δούλευα και ήταν μία μέρα να πάμε κάτω στην αποθήκη και να φέρουμε κάτι χαρτιά, άρχισε να με χουφτώνει και μετά με απείλησε ότι άμα το πω, γιατί μου έδειχνε μαχαίρι και όπλα, θα με σκοτώσει και θα με κάνει ρεζίλι. Του είπα ότι δεν θέλω, όμως μία μέρα με την απειλή όπλου κάναμε. Η πρόταση της κυρίας εισαγγελέως οδηγεί στην επαναθυματοποίηση αυτού του παιδιού. Αυτό το παιδί πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι ούτε πορνοστάρ όπως υπόθηκε στο δικαστήριο από τους συνήγορους υπεράσπισης, ούτε μία εκδιδόμενη γυναίκα. Το παιδί αυτό είναι ένα θύμα το οποίο δεν έτυχε να ζήσει την παιδική του ηλικία. Η εισαγγελέα κατά πληροφορίες είπε επίσης πως δεν εντοπίστηκαν τα απαραίτητα στοιχεία που να καταδεικνύουν πως ο 55χρονος εξώθησε στην πορνεία την ανήλικη και είχε προσωπικό κέρδος. Επειδή έχω ακούσει ότι υπήρξε αθώωση για τη μαστροπία, όχι. Απλά στη μαστροπία έκανε το διαχωρισμό το ότι δεν υπήρχε οικονομικό αντάλλαγμα, αλλά πρότεινε την ενοχή του για την μαστροπία. Οι δικηγόροι της μητέρας, μάλιστα, υπενθυμίζουν ότι υπάρχει μήνυμα του 55χρονου προς το κορίτσι με το οποίο τη ζητά χρήματα. Είμαστε βέβαιοι ότι η πρόταση αυτή της κυρίας εισαγγελέως δεν θα γίνει δεκτή. Δικό μας μέλημα είναι η δικαίωση αυτού του παιδιού. Από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης στην υπόθεση, ωστόσο, εκφράστηκαν απόψεις που προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς ότι αυτό το κορίτσι είχε επιλέξει δυστυχώς για να επιβιώσει μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Κρατάω εδώ και σταματώ εδώ. Η ηλικία του ανήλικου κοριτσιού πάντως, όπως εξηγούν νομικοί στο Μέγκα, το καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο σε εξωτερικές επιρροές. Και η νομική επιστήμη αλλά και η ιατρική θεωρεί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία σεξουαλικά ανώρημα. Δεν έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά αυτά, δεν έχουν την πλήρη ανάπτυξη για σεξουαλική συνέβρεση. Αυτοί που εκμεταλλεύονται την ανηλικότητα σε κυκλώματα πορνείας προτιμούν να εθίζουν το παιδί, να συνηθίζουν το παιδί, να ζητάει λεφτά, να παίρνει τα λεφτά, να ικανοποιείται ότι παίρνει τα λεφτά, να θεωρεί ότι αυτό είναι ένας τρόπος δράσης παρά να του ασκούν βία ή απειλή. Κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να συμβεί σε προγενέστερο στάδιο κατά την είσοδο του παιδιού σε αυτό το κύκλωμα. Η πρόταση της εισαγγελέως σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για το δικαστήριο, αλλά έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, με τη διαδικασία να συνεχίζεται την Παρασκευή με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και ακολούθως των δικηγόρων υπεράσπισης. Λοιπόν, είναι μαζί μας η δικαστική μας διδάκτρια Άννα Κανδύλη για να δούμε, Άννα, ποιο είναι το σκεπτικό της εισαγγελέως. Το σκεπτικό εκ του αποτελέσματος από την πρόταση την οποία κάνει η εισαγγελέας, γιατί να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η δίκη ήταν και κλεισμένων των θυρών, συνεπώς πλην των παραγόντων. Δεν μπορούμε να έχουμε γνώση του τι περιλαμβάνει η δικογραφία. Πλην των παραγόντων αυτής της δίκης, εμείς δεν ξέρουμε τι στοιχεία προσκομίστηκαν στο δικαστήριο. Προφανώς πάνω σε αυτά τα στοιχεία πάτησε η εισαγγελέας, έκρινε, κατά την κρίση της ήταν, ότι
Δεν υπάρχει βιασμός και δεν υπάρχει, γιατί ο βιασμός είναι ένα αδίκημα το οποίο περιγράφεται συγκεκριμένο στον ποινικό κώδικα. Mm-hmm. Δηλαδή, συμπεραίνουμε εδώ ότι η εισαγγελέας δεν είδε βία, δεν είδε απειλή. Όσον αφορά τώρα την μαστροπία, ακούσαμε και τον κύριο Λίτρα να το λέει, το ότι του αποδίδει τη διευκόλυνση. Και η διευκόλυνση είναι μια μορφή μαστροπίας. Mm-hmm. Προφανώς. Η εισαγγελέας επίσης και εδώ δεν είδε ότι ο Μίχος, ο 55χρονος, αποκόμιζε κέρδος από αυτό. Δεν σημαίνει όμως αυτό που ακούω να λένε κάποιοι, ότι η πρότασή της για αυτό το αδίκημα εννοεί ότι τα έκανε μόνο του το παιδί. Δεν τα έκανε μόνο του το παιδί. Mm-hmm. Τη μαστροπία την αποδίδει σε άλλα πρόσωπα. Το είδαμε ότι την αποδίδει στη μητέρα η εισαγγελέας, την αποδίδει στον αποκαλούμενο Μιχάλη. Γιατί σαφώς και δεν μπορεί ένα παιδί, είναι αδιανόητο να το σκεφτεί κάποιος, ναι, ότι προφανώς. Ένα παιδί ακριβώς τα κάνει όλα αυτά με μόνο τη θέλησή του. Του εκδίδεται, ναι, είναι απολύτως σαφές ότι αυτό είναι αδιανόητο. Ναι, από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως είπες και εσύ, η δίκη εκτελήσεται και κλεισμένων των θυρών. Συνεπώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα στοιχεία που προσκομίζονται στην ακροαματική διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι νομικοί έχουν εκφράσει αντίθεση στην απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέως. Κυρίως για τον βιασμό. Mm-hmm. Για τον βιασμό, γιατί ο βιασμός, είπαμε ότι απαιτεί βία, απαιτεί απειλή. Mm-hmm. Από τα στοιχεία που γνωρίζουμε της οικογραφίας, από αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υπάρχουν μηνύματα. Υπάρχει επίσης από μία από τις καταθέσεις της 12χρονης, και το είδαμε και στο βίντεο, που λέει για τα όπλα. Το να δείχνεις σε ένα παιδί που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 του χρόνια όπλα, ναι, μπορείς να το πεις ότι συνιστά και απειλή. Είναι απειλή. Δεν μπορεί να μην φοβηθεί ένα παιδί βλέποντας όπλα. Γι' αυτό υπάρχει ο συγκεκριμένος αντίλογος. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να πούμε το εξής, Κατερίνα. Πρώτον, ότι δεν είναι απόφαση. Είναι πρόταση. Είναι πρόταση, ναι, προφανώς. Το δικαστήριο είναι αυτό που θα αποφασίσει. Το οποίο δικαστήριο, εν προκειμένου, είναι μεικτό ορκωτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες τώρα, γιατί πρακτικά σημαίνει ότι η πλειοψηφία είναι των ενόρκων. Είναι απλοί πολίτες. Επειδή ακούω πολλούς να λένε για το κοινό περί δικαίου αίσθημα, δηλαδή πώς γίνεται να κολλάμε στο γράμμα του νόμου και να μην λαμβάνουμε υπόψη μας και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Υπάρχουν 4 πολίτες σε αυτό το δικαστήριο που εκφράζουν την κοινωνία. Και μένει να δούμε βεβαίως τι θα αποφασίσουν. Και βέβαια, έχουν την πλειοψηφία, το επαναλαμβάνω. Αφήνουμε τη δικαιοσύνη. Και επίσης, αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ότι τους νόμους, τους κώδικες, mm-hmm. δεν τους κάνουν οι δικαστικοί λειτουργοί. Αν κάποιοι λοιπόν θέλουν, που αντιδρούν τώρα, ή θέλουν να περιγράφεται αλλιώς ο βιασμός, αλλιώς μια πράξη ας σε βάρος ανηλίκου, ας το αλλάξουν. Ακριβώς. Άννα Καρδίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.